Για όλα, πάμε τώρα να μας πεις τι γίνεται τον καιρό. Βεβαίως. Πάμε τι λοιπόν να δούμε δηλαδή τις καιρικές συνθήκες. Καλές οι καιρικές συνθήκες μπορούμε να πούμε και σήμερα. Ήπιος ο καιρός. Βλέπετε οι χρωματισμοί περιορίζονται προς τα πιο βόρεια ηπειρωτικά τμήματα. Εκεί θα βγουν κάποιες μπόρες και καταιγίδες αργά το απόγευμα. Πάμε λοιπόν να τα δούμε αναλυτικά. Θα παρατηρήσουμε στους χάρτες μας ότι η μέρα ξεκινά με πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Έχουμε κάποιες έτσι συννεφιές προς την κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Αργά το απόγευμα οι συννεφιές αυτές θα πυκνώσουν και θα δώσουν κάποιες μπόρες και καταιγίδες, κυρίως σε ορεινές περιοχές της βόρειας ηπειρωτικής χώρας. Προσοχή σε τοπικό επίπεδο, μόνο όμως σε τοπικό επίπεδο. Δεν περιμένουμε κάτι το γενικευμένο. Οι άνεμοι έχουν πλέον υποχωρήσει, πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με τοπικά μέτριες εντάσεις και ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι ανεβαίνει λίγο ακόμα, 32 με 34 βαθμούς σε αρκετές έτσι περιοχές. Θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε τον καιρό σαν καλοκαιρινό καιρό. Ένας φυσιολογικός καλοκαιρινός καιρός. Πάμε να δούμε και την Αττική μας. Μπάνιο κάνουμε. Βεβαίως, βεβαίως. Και είναι για μπάνιο. Βεβαίως. Είναι οι πολύ ζεστές οι θάλασσές μας. Είναι μια περίοδος πολύ καλή και για τις θάλασσες. Παρ' όλα αυτά όμως. Μα γι' αυτό δεν παθαίνουμε. Αφού είναι επειδή είναι ζεστές οι θάλασσες, παθαίνουμε τις πλημμύρες. Τουλάχιστον να βουτήξουμε. Αυτό. Αλλά. Σοβρακοπανέλα έχει βγάλει. Δεν έχω, αλλά λέμε τα. Κοντή. Να πάρει μια κοντή. Τώρα έρχονται οι φθινοπορεινές σε λίγο. Ναι, ναι. Φθινοπορεινή κολεξιόν σοβρακοφανέλας, να ξέρεις. Έτσι. Πλέον. Αλλάζει. Αλλάζει αυτός, αλλά. Για την Αττική μας, λοιπόν, πολύ καλές οι καιρικές συνθήκες. Ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι δεν προβληματίζουν και η θερμοκρασία 33 με 34 βαθμοί αργά το μεσημέρι. Να δούμε και τη Θεσσαλονίκη μας. Εδώ μπορεί να βγουν κάποιες μπόρες το απόγευμα, κυρίως στη γύρω ορεινή ζώνη και στα πιο βόρεια τμήματα του νόμου. Και εδώ οι άνεμοι δεν θα προβληματίζουν και η θερμοκρασία μέχρι 32-33 βαθμούς αργά το μεσημέρι. Να δούμε τώρα σε ό,τι αφορά την εξέλιξη. Βλέπετε, αύριο Σάββατο πάλι στο ίδιο έτσι καιρικό μοτίβο θα κινηθούμε προς τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Θα βγουν κάποιες μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες, κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Να κλείσουμε με την Κυριακή μας, όπου και εδώ δεν αλλάζει στην ουσία ο καιρός. Κάποιες μπόρες ή και καταιγίδες θα βγουν το απόγευμα προς τα κεντρικά και βόρεια, πιθανόν και εδώ προς τα ορεινά της Πελοποννήσου. Να κρατήσουμε όμως. Ψιλοπράγματα. Είναι δηλαδή σε τοπικό επίπεδο. Ναι. Δεν είναι γενικευμένα τα φαινόμενα. Να κρατήσουμε όμως ότι θα ενισχυθούν οι άνεμοι μέσα στο Σαββατοκύριακο και θα επιμείνουν και την άλλη εβδομάδα. Βοριάδες, 6 τοπικά, 7 μποφόρ, ίσως εκεί στο κεντρικό. Θα κουνάνε και τα αεροπλάνα. Στα αεροπλάνα όχι, αλλά τα πλοία σίγουρα τα πλοία, θα κουνάνε. Στοιχείο λέει θα κουνάνε από πάνω. Δεν είναι όμως για απαγορευτικό. Δεν είναι για απαγορευτικό. Απλά θα είναι στοιχείο γι' αυτό.